βρισκόμαστε τώρα σε μια εποχή στην οποία γινόμαστε, δηλαδή ο άνθρωπος ο ίδιος αλλάζει. Μέσω της τεχνολογίας και μέσω της βιοτεχνολογίας ειδικότερα, τα πράγματα ίσως αναπτυσσόμαστε σε ένα καινούριο είδος άνθρωπο, είναι αυτό που έχω ονομάσει μετάνθρωπο, και μπορούμε έτσι να θα δώσουμε, που δεν θα είναι ακριβώς όπως είμαστε τώρα, θα είμαστε ένα μείγμα, όπως είπαμε, ψηφιακού και φυσικού ανθρώπου και θα είναι ο καινούριος άνθρωπος αυτού. Αυτό βέβαια θα πάρει λίγο καιρό. Εντός εισαγωγικών, το φαινόμενο του θανάτου, το οποίο είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα, έτσι, τώρα, είτε το πάρουμε επιστημονικά, είτε το πάρουμε πρακτικά, είτε το πάρουμε δεν ξέρω τι, και αυτό το πράγμα μπορεί να μετατεθεί κατά κάποιο τρόπο. Όπως παραδείγματος χάρη έχει μετατεθεί όσο ήταν στις αρχές του 20ου αιώνα και πόσο έχει φτάσει σήμερα. Έτσι. Προβλήματα θα έχεις σε όλη σου τη ζωή. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις ποτέ προβλήματα. Η διαφορά τώρα ενός έξυπνου ανθρώπου με ενός μη έξυπνου ανθρώπου είναι ότι ο έξυπνος άνθρωπος βρίσκει λύση για τα προβλήματά του. Είναι τα podcast της LIFO. Δημιουργήσαμε μία νέα σειρά podcast με τίτλο «Άκου την επιστήμη», προκειμένου να δώσουμε βήμα σε επιφανείς προσωπικότητες της επιστημονικής κοινότητας, με στόχο να αναδείξουμε τη σημασία της επιστήμης, τον κύριο ρόλο της και τη συμβολή της στην κοινωνία. Η λέξη επιστήμον προέρχεται από το επίσταμε, δηλαδή γνωρίζω καλά πως να πράξω κάτι και υπάρχει ήδη ως όρος από την εποχή του Ομήρου. Η επιστήμη ανοίγει νέους ορίζοντες, φωτίζει αθέατες πτυχές πραγματικότητας, εξελίσσει τις κοινωνίες και βελτιώνει τις συνθήκες καθημερινότητάς μας. Στηρίζεται στη λογική, στη συστηματικότητα και στην έρευνα. Μοναδικός σκοπός, η κατάκτηση της γνώσης. Λύνει απορίες και προβλήματα της ανθρωπότητας και αποτελεί τη μοναδική έγκυρη απάντηση απέναντι σε προκαταλήψεις και ευκαιριακές απόψεις. Στη δημόσια σφαίρα, το είδαμε και το τελευταίο διάστημα με την εξάπλωση της πανδημίας, αυξάνονται ραγδαία οι αντιεπιστημονικές θεωρίες, οι πλάνες, οι ψευδείς ειδήσεις, οι συνωμοσιολογίες και η παραπληροφόρηση. Η ανθρωπότητα βιώνει μια κρίσιμη περίοδο. Ο άρρωτος εχθρός του κορονοϊού βρίσκεται ανάμεσά μας. Και η σωστή πληροφόρηση είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Άλλωστε, όπως έχει πει ο Άγγλος συγγραφέας John Ruskin, έργο της επιστήμης είναι να βάλει γεγονότα στη θέση των φαινομένων και αποδείξεις στη θέση των εντυπώσεων. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε τη σειρά podcast της LIFO «Άκου την επιστήμη». Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον θεωρητικό φυσικό και ακαδημαϊκό Δημήτρη Νανόπουλο. Σπούδασε στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Σάσεξ της Αγγλίας. Έγινε ερευνητής στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών Ευρώπης στη Γενέβη, αλλά και διευθυντής του Κέντρου Αστροσωματιδιακής Φυσικής του Κέντρου Προχωρημένων Ερευνών στο Χιούστον του Τέξας, αλλά και πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Κύρια ερευνητική του ασχολία είναι η φυσική υψηλών ενεργειών και η κοσμολογία. Κύριε Νανόπουλε, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποια είναι τα επιστημονικά ενδιαφέροντα ενός θεωρητικού φυσικού? Ναι, καταρχάς η φυσική, όπως ξέρουμε, η φυσική με ήττα εννοώ, μελετάει τα φαινόμενα της φύσης, τα φυσικά φαινόμενα, και προσπαθούμε από εκεί να καταλάβουμε τον κόσμο, κόσμο με την έννοια του σύμπαντος. Τώρα, αυτά ξεκίνησαν βέβαια από παρατηρήσεις, που σιγά σιγά από περίεργους ανθρώπους, εννοώ κάποτε, ξέρω πώς ήταν ο Θαλής, ήταν ο Δημόκλητος, με ορισμένες παρατηρήσεις που κάνανε και βγάζανε μερικά συμπεράσματα, και σιγά σιγά εμφανίστηκε το φαινόμενο να έχουμε πολλά συσσωρευμένα πειραματικά δεδομένα και να θέλουμε να τα βάλουμε όλα μαζί. Έτσι σιγά σιγά αναπτύχθηκε η φυσική, χώρισε, εντός εισαγωγικών μιλάω τώρα, ανθρώπινοι χωρισμοί είναι αυτοί, σε αυτούς που κάνουν τα πειράματα περσέ και σε αυτούς που προσπαθούν να αναλύσουν ή να καταλάβουν τα πειράματα τι μας λένε, χρησιμοποιώντας μαθηματικά και έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η έννοια του θεωρητικού φυσικού, ο οποίος προσπαθεί να, στηριγμένο σε πειραματικά δεδομένα, να καταλάβει τον κόσμο πώς δουλεύει και βεβαίως
που προχωράει κιόλας, γιατί δεν είναι απλώς ότι παίρνουμε τα πειραματικά δεδομένα και καθόμαστε και τα διαβάζουμε και τα προχωράμε, παίρνουμε αυτά και μετά κάνουμε τις δικές μας εικασίες, οι οποίες θα έρθουν πίσω οι πειραματικοί φυσικοί να δούνε αν είναι λάθος ή αν είναι αλήθεια. Κατά κάποιο τρόπο υπάρχει αυτό το δούνε και λαβή μεταξύ των πειραματικών φυσικών και των θεωρητικών φυσικών, έτσι ώστε να φτιάξουμε μια αυτό που λέμε θεωρία του παντός, μια θεωρία η οποία μπορεί να μας εξηγήσει πώς ξεκίνησε, πώς εμφανίστηκε, πώς προχώρησε και πώς φτάσαμε εδώ πέρα σήμερα. Έτσι. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο θεωρητικός φυσικός, δηλαδή να μαζέψει τα δεδομένα, να βάλει τη λογική του κάτω, να βάλει τη φαντασία του και να βάλει πώς δουλεύει ο κόσμος. Εξαιτίας της πανδημίας και του κορονοϊού, η επιστήμη έχει βρεθεί πάλι στο επίκεντρο. Ποια κατά τη γνώμη σας είναι η σημασία της σήμερα, στην εποχή μας? Κοιτάξτε, θα προτού πω για το σήμερα, ήθελα να εξηγήσω το εξής πράγμα, ότι και όταν εγώ λέω επιστήμη, και ίσως και εσείς έχετε αυτό στο μυαλό σας, εννοούμε τις θετικές επιστήμες, έτσι, αυτή τη στιγμή τώρα που κάνουμε τη ζήτηση. Ναι. Εγώ είμαι και αγγλοσαξονικής καταγωγής, οπότε εννοώ η δουλειά μου, οπότε στην αγγλοσαξονική η επιστήμη είναι οι θετικές επιστήμες, δηλαδή φυσική, μαθηματικά, life science και χημεία, και εκεί τελειώνουμε. Λοιπόν, τώρα, με αυτή την ερμηνεία λοιπόν της λέξης επιστήμης, πιστεύω ότι έχουμε φτάσει εδώ που είμαστε. Εδώ που είμαστε αυτή τη στιγμή το 2020 και ξεκινώντας από τον Εύστονα, από τον Γαλιλαίο, δεν ξέρω τι ούτε τη μοντέρνα εποχή, εντός αγωγικών μιλάω, νομίζω ότι ό,τι έχουμε κάνει, ό,τι έχουν φτάσει ο κόσμος, όλη η εξέλιξη που έχει γίνει μέσα από τις θετικές επιστήμες. Άρα ο κόσμος, επειδή δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή επειδή χρησιμοποιούνται σκληρά μαθηματικά, χρησιμοποιούνται τύποι το ένα το άλλο, το οποίο δεν είναι όλος ο κόσμος να μπορεί να το απορροφήσει και να το καταλάβει αυτό το πράγμα, αισθάνεται ένα έτος ξένος προς αυτό το πράγμα και περίεργο και μια σωμαδίτσας που λένε αυτά, δεν ξέρουμε τι λένε. Αν όμως το σκεφτείτε, από τότε που κατεβήκαμε από τα δέντρα, αυτό είναι ίσως το πιο... Από αυτό έχουμε φτάσει εδώ πέρα που έχουμε φτάσει, κύριε Πανταζόπουλε. Έτσι. Δεν έχουμε φτάσει από άλλα πράγματα, δεν θα αναφερθώ τώρα. Έχουμε φτάσει μέσα από τη σκληρή δουλειά των θετικών επιστημών και τα οποία βάζω αποτέλεσμα των θετικών επιστημών που είναι η τεχνολογία, έτσι, γιατί αυτό είναι ανψάκινη η τεχνολογία των θετικών επιστημών, και έχουμε φτάσει εδώ πέρα που έχουμε φτάσει. Αν δείτε την επανάσταση που έχει γίνει στην ιατρική, αν δείτε την επανάσταση που έχει γίνει στη βιομηχανία, οτιδήποτε είναι μέσα από τις θετικές επιστήμες. Και έτσι φτάσαμε εδώ πέρα που φτάσαμε. Αλλά επαναλαμβάνω, καταλαβαίνω την ερώτησή σας, γιατί δυστυχώς, αλλά αυτό δεν είναι ζήτημα ούτε των θετικών επιστημόνων, ούτε του κόσμου, επειδή είναι έννοιες που οι οποίες είναι δύσκολες και το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει ο κόσμος εύκολα, όπως συνειδητοποιεί, ξέρω εγώ, όταν διαβάζει μια νουβέλα ή όταν διαβάζει ένα ποίημα ή όταν βλέπει ένα έργο κινηματογραφικό, το οποίο τα λατρεύω, έτσι δεν έχω κανένα πρόβλημα να δίνω όλο αυτό που είπα. Αλλά το άλλο είναι πολύ σκληρό και γι' αυτό κατά κάποιο τρόπο υπάρχει αυτή η... Τι μας λένε αυτοί τώρα και τα χρειαζόμαστε και το ένα και το άλλο. Αν το σκεφτείτε, θα δείτε ότι πίσω από όλα που έχουμε φτάσει σήμερα εδώ και που χρησιμοποιούμε αυτά που χρησιμοποιούμε τώρα και μιλάμε μαζί, είναι μέσα από τις θετικές επιστήμες. Ναι, το ρωτώ γιατί έχει δεχθεί και μια μεγάλη αμφισβήτηση αυτό το χρονικό διάστημα. Κοιτάξτε τώρα, θα μπορούσα να μιλήσω πάρα πολύ σκληρά, αλλά αποφεύγω επειδή έχω μεγαλώσει και όλα σε ηλικία. Θα είναι πιο μικρός να μιλάγα πιο σκληρά. Τώρα τις αμφισβητήσεις, από ποιους έρχονται οι αμφισβητήσεις, ας τις αφήσουμε. Αν είναι αμφισβητήσεις από αυτούς που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κορονοϊός και ότι δεν χρειάζεται το εμβόλιο και το ένα και το άλλο, ή από αυτούς που πιστεύουν ότι η γη μπορεί να είναι flat και ότι όλα τα άλλα είναι, ή ότι στο σύμπαν υπάρχει μόνο η γη και δεν υπάρχει τίποτα άλλο, τότε δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση. Ποιο θεωρείτε ότι θα είναι το αποτύπωμα της πανδημίας? Φαντάζομαι ότι πέρα από όταν θα κατακαθίσει και φαντάζομαι να επιβιώσουμε και να θα επιβιώσουμε, το λέω με ρητορική είναι η ερώτησή μου, ότι πρέπει να έχουμε βάλει πάρα πολύ μυαλό για πολλά πράγματα, αλλά πάντως από απόψεις, αν θέλετε, πρακτικής, είναι ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, αυτό της τηλεργασίας, των διαφόρων άλλων συνδρόμων, φαινομένων, το οποίο κατά κάποιο τρόπο νομίζω ότι γίνεται και μια γενική δοκιμή τώρα, αν θέλετε, σε όλα αυτά. Ούτως ή άλλως έχουμε μπει σε αυτή την εποχή. Δεν λέω ότι
κατά κάποιο τρόπο αυτό μας ανάγκασε, η πανδημία μας ανάγκασε να το κάνουμε μέσω νόμου, έτσι, μέσω, πώς το λένε, ότι αποφάσεων κυβερνητικών, αλλά προς τα εκεί πηγαίναμε, δηλαδή ο κόσμος, αυτό που λέγαμε το Brave New World, το βλέπουμε να είναι ήδη, να έχει ανοίξει και να έχει μπει μέσα στην εποχή μας, θέλω να πω. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι το μεγαλύτερο από αυτή την πανδημία. Βεβαίως δεν αναφέρομαι, ούτε θα κάνω, δεν είναι εγώ ειδικός να κάνω κοινωνικές αναλύσεις, ας πούμε, ότι ο κόσμος περνάει δύσκολα, ότι κατά κάποιο τρόπο έχουμε να περάσουμε κατά χρόνια μια τέτοιου είδους, ένα φαινόμενο τέτοιου είδους, παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά θα έπρεπε, πέρα από αυτά που λέω τα πρακτικά, θα έπρεπε και όλους μας να μας βάλει να σκεφτούμε κατά κάποιο τρόπο αυτό που λέω πολλά χρόνια, ότι είμαστε από εδώ μέχρι εκεί και κατά κάποιο τρόπο εμείς κάνουμε, όπως είχε πει ο Τζον Λένον, θα έλεγα, είχε πει ότι όταν του ρωτήσαν τι είναι ζωή, είχε πει ζωή είναι αυτό που συμβαίνει όταν εσύ κάθεσαι και κάνεις σχέδια. Έτσι, λοιπόν, οπότε αυτό πρέπει να μας βάλει λίγο να σκεφτούμε. Πράγματι, η ζωή μας κιόλας έχει αντικατασταθεί από κωδικούς, e-shop, e-banking και έχουμε οδηγηθεί σε ένα πλαίσιο τηλεζωής, όπως είπατε και εσείς, με Netflix, Tinder. Τι σημαίνει η πραγματική ζωή όταν εξελίσσεται σε εικονική και τι μπορεί να σηματοδοτεί αυτό? Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να σταματήσουμε την... Δηλαδή, ότι περνάμε κραδασμούς, περνάμε. Σίγουρα κάθε φορά που γινόντουσαν... γινόταν μια μεγάλη εξελίξη, να πάλι έχουμε στην επιστήμη, επιστημονικές που δημιουργούσαν τις διάφορες, αυτό που λέμε τις βιομηχανικές, τη βιομηχανική επανάσταση, μετά έχουμε τη δέτη ηλεκτρονικά, μετά έχουμε φτάσει τώρα στην τέταρτη επανάσταση. Αυτά όλα, κάθε στιγμή που συμβαίνουν, μέχρι να περάσουμε σε μια ισορροπία, περνάμε από κραδασμούς, έτσι. Και αυτούς τους κραδασμούς περνάμε τώρα, ανεξάρτητα από την πανδημία ή όχι, γιατί έχουμε πραγματικά μπει μέσα στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, που έχουμε το ψηφιακό με το φυσικό, αναγνωρίζονται όλα αυτά, έχουμε αυτές τις τεράστιες εξελίξεις και πάντοτε φέρνει μεγάλες ανακατατάξεις. Μην ξεχνάτε, παραδείγματο χάρη, για να σας πω ένα παράδειγμα που το ξέρω όλος ο κόσμος, ότι στο 19ο αιώνα, όταν είχαμε τη μεγάλη βιομηχανική επανάσταση και είχαμε αυτή την, ότι πηγαίνανε ο κόσμος στις πόλεις και είχαμε τα εργοστάσια, είχαμε τους ανθρώπους που δουλεύαμε στα εργοστάσια, τους εργάτες που λέγανε κλπ. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη αναστάτωση κοινωνική και ένα αποτέλεσμα, πώς το έγραψε αυτό το πράγμα, αυτό ήταν και το έβνασμα του Καρλ Μάρξ, έτσι, άμα το δείτε αυτό το πράγμα. Ο Καρλ Μάρξ δεν πήγε ξαφνικά, ξέρετε, σε μια εποχή που όλα ήταν ωραία και καλά και έγραψε αυτά που έγραψε. Τα έγραψε διότι είδε τις ανάγκες που βγαίνανε μέσα από αυτή την καινούρια εποχή που ανέτειλε και έγραψε. Δεν κάνω τώρα, δεν αναφέρομαι στον Καρλ Μάρξ από απόψεις πολιτικής και με την έννοια τι νόημα έχει πάρει, αλλά να σας πω ότι τέτοιους κραδασμούς περνάμε και τώρα. Επίσης, για να πάμε και στο μέλλον, παλαιότερα μου είχατε πει ο άνθρωπος μετατρέπεται σε ένα υβρίδιο βιοτεχνολογίας. Σε λίγα μόλις χρόνια, ο επικισμός στον Άρη θα είναι πραγματικότητα. Η μνήμη θα αποθηκεύεται σε τσιπάκια και θα υπάρχουν φεγγαρόπεδα. Όλα αυτά δεν είναι πλέον σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Θα θέλατε να μας το εξηγήσετε αυτό? Ναι. Καλά το θυμόσαστε, πολύ ωραία το αναφέρατε. Πραγματικά, βρισκόμαστε τώρα σε μια εποχή στην οποία γινόμαστε, δηλαδή ο άνθρωπος ο ίδιος αλλάζει. Έτσι. Ο άνθρωπος με αυτή την έννοια που την ξέραμε, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια να μετρίζεται, αλλάζει. Και ίσως αυτό είναι και είναι εντός εισαγωγικών και μια εξέλιξη, ξέρετε, κύριε Πανταζόπουλε. Αυτό που έχει συμβεί είναι το εξής. Ο Δαρβίνος είπε ότι θα γίνεται η εξέλιξη μέσα από μια φυσική επιλογή. Και σημαίνει αυτό το πράγμα ότι όταν όποια όντα ή οτιδήποτε είναι ζώα ή οτιδήποτε, και εμείς έτσι είμαστε, δεν μπορεί να κατά κάποιο τρόπο να βρεθεί, να είναι στο περιβάλλον του, να μπορεί να επιζήσει, θα εξαφανιστεί. Τι έγινε όμως? Εμείς, κατεβαίνοντας από τα δέντρα και να και διαφόρους λόγους, το δεν θα μπω σε αυτό, αναπτύξαμε λίγο μυαλό παραπάνω από ότι ίσως η φύση μας είχε ετοιμάσει να έχουμε. Και κατά κάποιο τρόπο με αυτό κάναμε μία επέμβαση στη φύση. Και δεν μιλάω τώρα για τα περιβαλλοντολογικά κτλ. Μιλάω τώρα ότι
ανακαλύψαμε την φωτιά, ανακαλύψαμε τον ηλεκτρισμό, την ηλεκτρική ενέργεια, ούτως ώστε να μπορούμε το χειμώνα να μην κρυώνουμε. Ξέρετε, όλο αυτό του είδους το πράγμα. Που σημαίνει κατά κάποιο τρόπο κάναμε επέμβαση στη φύση και κατά κάποιο τρόπο σταματήσαμε εντός εισαγωγικών την εξέλιξή μας. Δηλαδή, τα πράγματα δεν πήραν τη φυσιολογική του σειρά που έπρεπε να γίνουν. Ίσως τώρα όμως, με αυτή την μέσω της τεχνολογίας και μέσω της βιοτεχνολογίας ειδικότερα, τα πράγματα ίσως αναπτυσσόμαστε σε ένα καινούριο είδους άνθρωπο, είναι αυτό που έχω ονομάσει μετάνθρωπο, και μπορούμε έτσι να θα δώσουμε, που δεν θα είναι ακριβώς όπως είμαστε τώρα, θα είμαστε ένα μείγμα, όπως είπαμε, ψηφιακού και φυσικού ανθρώπου και θα είναι ο καινούριος άνθρωπος αυτό το πράγμα. Αυτό βέβαια θα πάρει λίγο καιρό. Τώρα, με την έννοια του επικισμού και τα φεγγαρόπεδα, αυτό σχεδόν είμαστε εκεί πέρα. Βλέπετε, προ καιρού πάλι είχαν μεγάλη επιτυχία ο Elon Musk και το SpaceX και τα λοιπά. Αρχίζουν και στέλνουν πράγματα και στον σταθμό τον διεθνή, αλλά και υπό το φεγγάρι, οπότε αυτά τα πράγματα θα είναι αναγκαστικά, θα συμβούν, δηλαδή δεν είναι ζήτημα, δεν είναι δικό μου πρόταση αυτή, αυτό ήδη κατά κάποιο τρόπο είναι στα σκαριά και συμβαίνει. Και ξέρετε τι σκεφτόμουν τώρα που να σας το συνδέσω με την πανδημία. Πείτε μας. Λέω, τουλάχιστον να προλάβουμε, γιατί ξέρετε, μία πανδημία τώρα και άλλη μία πανδημία πιο κάτω. Δεν ξέρω τι αν θα αρχίσει να αυτό να είναι. Ας ελπίσουμε ότι είναι μοναδικό φαινόμενο. Μήπως όμως δεν είναι μοναδικό φαινόμενο. Τουλάχιστον να προλάβουμε να φύγουμε. Μήπως κατά κάποιο τρόπο τελειώσουμε εδώ πέρα που είμαστε μέσα από αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Έτσι, δηλαδή, αναγκάζεσαι να σκέφτεσαι τέτοιου είδους πράγματα μέσα από αυτά τα γεγονότα που αντιμετωπίζεις γύρω σου. Έτσι. Και ίσως και η μετοίκηση θα μας δώσει μια λύση σε όλους αυτούς του είδους τα προβλήματα που έχουν αναπτυχθεί εδώ πέρα. Η μετοίκηση σε άλλους πλανήτες, εννοείται. Ναι, σε άλλους πλανήτες. Ξεκινάμε από το φεγγάρι σαν ορμητήριο και από εκεί σιγά σιγά να δούμε πώς θα γίνει αυτή η ιστορία. Χρονικά πότε μπορεί να το προσδιορίσουμε ότι μπορεί να συμβεί αυτό? Πριν, οπότε είχαμε μιλήσει μαζί πριν μερικά χρόνια. Από τα διαβάσματά μου, από τις ομιλίες μου, με ανθρώπους που είναι ειδικοί επί των θεμάτων κτλ., αυτό προσδιορίζανε ακόμα και στις αρχές του 2030, ότι θα αρχίσουμε να έχουμε εντός εισαγωγικών μικρές αποικίες στο φεγγάρι, θα σταλούν δηλαδή από διάφορους οργανισμούς ιδιωτικούς και δημόσιους, θα σταλούν τέτοιου είδους. Και γι' αυτό είχα πει τη λέξη φεγγαρόπεδο, με την έννοια δηλαδή ότι δεν είναι αυτό να συμβεί τίποτα δύσκολο. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε τον υπηκισμό, κάνουμε τη μετακόμιση και έχουμε τελειώσει. Αυτό είναι απλώς η αρχή όλων αυτών των πραγμάτων και σιγά σιγά αυτό θα εξελιχθεί. Έτσι κι αλλιώς είχατε υποστηρίξει ότι η Γη θα μετεξελιχθεί σε ένα τεχνολογικό πάρκο. Άρα ναι, όσοι ναι. απομονωθούν θα χάσουν το τρένο της πρόοδου. Βεβαίως. Κοιτάξτε, πολύ καλά το λέτε. Ναι, διότι πραγματικά, εντάξει, αυτό έρχεται και στην αρχή της συζήτησής μας, ότι όλοι οι οποίοι αφισβητούν τα πάντα, και τα οποία εντάξει, η αφισβήτηση τη δέχομαι και την εκτιμώ, αλλά από την άλλη μεριά, μπορεί να δημιουργήσει και πρόβλημα και θα έρθω μετά σε αυτό, αλλά ούτως ή άλλως, λοιπόν, όσοι λοιπόν δεν επιθυμούν να κάνουν τέτοιου είδους πράγματα, θα απομονωθούν αναγκαστικά και οι εξελίξεις, η φύση θα δουλέψει πάνω τους και θα δούμε τι θα συμβεί. Τώρα, για αυτό που είπα προηγουμένως, η πανδημία με έκανε και να σκεφτώ κάτι άλλο. Αυτό το φαινόμενο με τους αρνητές εντός εισαγωγικών. Κοιτάξτε να δείτε, το να πιστεύεις ότι σήμερα ο καθένας μας έχει δικαίωμα να πιστεύει ό,τι θέλει. Αυτό είναι αναθέατο δικαίωμά του, όπως είναι και δικαίωμα δικό μου ή δικαίωμα των άλλων να μην κρίνουν για αυτά τα οποία πιστεύω. Δηλαδή να έχουν μια γνώμη. Αυτό δεν μπορεί να το αφαιρέσεις. Τώρα, στην προκειμένη όμως περίπτωση που συζητάμε για το COVID-19, ας πούμε, τις πανδημίες που έχουμε στα χέρια μας τώρα, είναι λίγο επικίνδυνο. Δηλαδή, οι αρνητές αυτού του πράγματος δεν κάνουν κακό. Το να πιστεύεις ότι η γη είναι flat, ότι είναι επίπεδη, σε χαρακτηρίζει και από εκεί και πέρα μπορεί να τσιμογελάω εγώ και εσείς, αλλά εντάξει. Από την άλλη μεριά όμως, το να πιστεύετε ότι δεν υπάρχει κορονοϊός και να κυκλοφορείτε και να μην κάνετε εμβόλιο και το ένα και το άλλο, δεν κάνετε κακό μόνο στον εαυτό σας, κύριε Πανταζόπουλε, αλλά κάνετε κακό και σε μένα και στην οικογένειά μου και σε εσάς και στην οικογένειά σας. Δηλαδή, θέλω να πω,
μέχρι ένα σημείο είναι ανοιχτά τα πράγματα. Από ένα σημείο και μετά πρέπει όλοι μας να προσέξουμε να μην κάνουμε κακό ο ένας τον άλλον. Έτσι. Και δεν μιλάω τώρα ότι πρέπει να είναι κατά κάποιο τρόπο να έρχομαι με την αστυνομία κτλ. Είμαι 180 μοίρες ανάποδα από τέτοια. Αυτό όμως που λέω είναι πρέπει όλοι να κατανοήσουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Έτσι. Είναι αυτό το θέμα. Φυσικά. Θέλω πάντως να σταθώ στην νέα πραγματικότητα που περιγράψατε και με αφορμή μια ενδιαφέρουσα σειρά που το Years and Years έδειχνε ότι σε λίγα μόλις χρόνια κάποιες τεχνολογικές υπηρεσίες είναι πιθανό να περάσουν στο ανθρώπινο σώμα. Εσείς αυτό το θεωρείτε πιθανό? Ναι, κοιτάξτε. Μα γι' αυτό όταν λέμε αυτό που είπαμε, ότι που είπατε πολύ ωραία, που θυμόσαστε, που θα πει ότι ο άνθρωπος μετατρέπεται σε ένα υβρίδιο βιοτεχνολογίες, είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Δηλαδή σιγά σιγά γι' αυτό είπα ότι μεταλλασσόμαστε κατά κάποιο τρόπο και προς τα εκεί πηγαίνουμε. Είναι αυτό που έχω πει ακριβώς, ο μετάνθρωπος. Δηλαδή θα είναι ένα, δεν θα είμαστε έτσι πως είμαστε τώρα, έτσι αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε μια εντελώς προχωρημένη μορφή από ό,τι έχουμε. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε, δηλαδή, ακόμα και το ζήτημα, ας πούμε, του θανάτου, παραδείγματος χάρη. Έτσι. Δεν υπάρχει, ξέρετε, στο ανθρώπινο, δεν υπάρχει κανένα ανώτατο όριο, δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο, όπως λέμε, η ταχύτητα του φωτός. Λέμε ότι η ταχύτητα του φωτός είναι η μεγαλύτερη ταχύτητα που μπορεί να έχει κανένας στο διάστημα, με την έννοια ότι όταν μεταδίδεις πληροφορία κτλ. Εδώ όμως δεν έχουμε κανένα όριο που να πει, ξέρετε κάτι παιδιά, ό,τι και να κάνετε μέσα σε 120 χρόνια το πολύ, λέω ένα παράδειγμα τώρα, έχετε τελειώσει. Εντάξει, βεβαίως εκ των πραγμάτων και αυτά που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα και με αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα, βάζαμε πάντοτε, λέγαμε, ανεβαίνει η μέση ηλικία θανάτου, αλλά υπάρχει οπωσδήποτε κάτι εδώ πέρα. Όμως βλέπουμε εδώ πέρα τώρα, εάν συμβούν αυτά τα πράγματα τα οποία μας λένε και οι άνθρωποι, οι τεχνολόγοι κτλ., σε κάποια στιγμή θα μπορούμε όλα να τα έχουμε, ξέρετε, κουτάκια και να τα αναπαράγουμε. Οπότε κατά κάποιο τρόπο αυτό θα μας δώσει και μια εξέλιξη αρκετά μεγάλη στον χρόνο, έτσι, το να επιζεί κανένας. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο και το εντός εισαγωγικών το φαινόμενο του θανάτου, το οποίο είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα, έτσι, τώρα, είτε το πάρουμε επιστημονικά, είτε το πάρουμε πρακτικά, είτε το πάρουμε δεν ξέρω τι, και αυτό το πράγμα μπορεί να μετατεθεί κατά κάποιο τρόπο. Όπως παραδείγματος χάρη έχει μετατεθεί πόσο ήταν στις αρχές του 20ου αιώνα και πόσο έχει φτάσει σήμερα, έτσι, αυτή η ιστορία. Πιστεύετε δηλαδή ότι το επόμενο στίχημα της επιστήμης θα είναι το στίχημα της αθανασίας? Κοιτάξτε, τώρα δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη αθανασία, αλλά ότι οπωσδήποτε κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να είναι ότι αυτό ξεκινάνε το πρωί, φαντάζομαι οι επιστήμονες αυτοί που ασχολούνται με αυτά και λένε εμείς τώρα θα κάνουμε έναν άνθρωπο αθάνατο, τα πράγματα, δηλαδή τα διάφορα κομμάτια της επιστήμης που αναπτύσσονται, και της νευροεπιστήμης και της νανοεπιστήμης και οτιδήποτε όλων αυτών των πραγμάτων, μας πάνε σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι, ας το πούμε όπως λέγανε παλιά που ήταν κάτι σειρά στην Αμερική, ο βιονικός άνθρωπος κατά κάποιο τρόπο, που θα είναι δηλαδή ένα είδος, θα έχει αρκετό χρόνο ζωής μπροστά του. Και όταν λέμε ζωής εννοώ καλή ζωής. Καλής ποιότητας ζωής, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, έτσι. Νέος ηθικός κώδικας θεωρείτε ότι θα χρειαστεί? Κοιτάξτε, ο ηθικός κώδικας, εγώ πάντα πίστευα στους κώδικες τους εσωτερικούς, δηλαδή ο άνθρωπος με το μυαλό του έχει καταλάβει τις ανάγκες, γιατί για να επιζήσουμε, έτσι, γιατί ο άνθρωπος δεν ζει, κανένα άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μόνος του, έχουμε καταλάβει τι είναι από τότε που κοιμάμαι. Κατεβήκαν από τα δέντρα και μπήκαν στις σπηλιές και κυνηγάγανε. Καταλάβαμε ότι αν πηγαίναν 2-3 μαζί παραπάνω, θα ήταν καλύτερα από ότι να είναι μόνοι τους. Και κατά κάποιο τρόπο, από τότε που άρχισε και εμφανίστηκε η έννοια του ανθρώπου και μαζί, φαντάζομαι σχεδόν αυτόματα και η έννοια της κοινωνικής δομής, σιγά-σιγά μπήκε και ένας κώδικας ηθικής, με την έννοια ότι άμα το σκοτώσω αυτόν, τότε θα με φάει το λιοντάρι. Δηλαδή, ξέρετε να πω, τα πράγματα ήταν, φαντάζομαι, δεν ήμουν εκεί,
αλλά κατά κάποιο τρόπο ήταν τα θάματα έτσι. Άρα λοιπόν αυτά μετά οι ηθικοί κώδικες περάσανε μέσα από θρησκείες, από κατά κάποιο τρόπο και οι οποίοι ήταν σωστό τις εποχές τις οποίες γίνανε να υπάρξει μια τέτοιου είδους θεώρηση των πραγμάτων, το ώστε ο κόσμος να αυτοκρατιέται κατά κάποιο τρόπο, ώστε να μην κάνει πράγματα τα οποία δεν θα βοηθούσαν το κοινωνικό σύνολο. Αλλά νομίζω το 2020 και όπως εδώ που πηγαίνουμε τώρα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει ένας εξωτερικός φόβος για να μας αναγκάζει να συμπεριφερόμαστε σωστά, και πιστεύω, επαναλαμβάνω και πάλι, σε έναν εσωτερικό ηθικό κώδικα, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι εδώ τώρα, φαντάζομαι. Εντάξει. Και αυτό ισχύει βέβαια και για τους επιστήμονες, και θα εξηγήσω ιδίως για τη βιοτεχνολογία που είναι τώρα στην εξέλιξη, οτιδήποτε, με την έννοια ότι θέλει προσοχή στο τι πειράματα κάνουμε και για να μην τα πράγματα περάσουν έξω από εμάς, καταλάβατε. Να μην βγει εκτός πλαισίου. Βγει εκτός πλαισίου και κατά πια, παραδείγματος χάρη, λέω ένα παράδειγμα κοινό, να μας ελέγχουν τα ρομπότ. Καταλάβατε να πω. Μια στιγμή και μετά μπορούν να έχουν τέτοια πράγματα, ας πούμε. Εντάξει, αυτά θέλουν προσοχή, βέβαια. Τελευταία, κύριε Νανόπουλη, είδαμε πάλι να αναζωπυρώνεται αυτή η αντιπαράθεση επιστήμης θρησκείας. Θα ζήσουμε εποχές που δεν θα χρειάζεται να πιστεύουμε σε κάτι. Και πώς το σχολιάζετε? Κοιτάξτε, τώρα πιστεύω στην εποχή μας αυτά τα θεωρώ λιγάκι, πού να σας πω, να έχουμε φτάσει τώρα το 2020 και να συζητάμε τέτοιου είδους πράγματα, μου φαίνεται λιγάκι περίεργο, αλλά τέλος πάντων συμβαίνει όμως, οπότε τι να πω. Δηλαδή, και πάλι ξέρετε τι συμβαίνει, θα έρθουμε πάλι στο αρχικό μέρος της συζήτησής μας. Η επιστήμη, και τώρα έχουμε στο χώρο που δουλεύω, είναι όλα δικά μου. Έχουμε απίστευτη πρόοδο κάνει για την αρχή του σύμπαντος και πώς εμφανίστηκε. Δηλαδή υπάρχουν θεωρίες πάνω στο τραπέζι, οι οποίες είναι στηριγμένες σε πνευματικά δεδομένα, και δουλεύει πολλοί κόσμος, πάρα πολύ καλά μυαλά νέων τώρα, ας πούμε, δουλεύουν σε αυτά τα πράγματα. Και έχουμε μια πραγματική ξεκάθαρη εικόνα κόσμου πώς γίνεται. Τώρα δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η ξεκάθαρη εικόνα κόσμου, ας πούμε από τη μια μεριά να λένε, ας πούμε η κεντρική σχολή της φυσικής, της κοσμολογίας, να λέει ότι το σύμπαν είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι συμβεί και μπορούν και παρακολουθούν μετά και στα διάφορα στάδια, και από την άλλη μεριά να έχουμε άλλες απόψεις. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί πέρα. Θεωρείται ξεπερασμένο, από ό,τι καταλαβαίνω, τη συζήτηση περί θρησκείας, γιατί επίσης είδαμε και πολλούς επιστήμονες να αφισβητούν όσον αφορά το κομμάτι της θείας κοινωνίας. Αν κολλάει ή όχι, σας λέω εγώ ένα παράδειγμα. Ναι. Λοιπόν, ακούστε. Κοιτάτε, η δικιά μου η άποψη σε αυτά τα πράγματα είναι, νομίζω ότι δεν πρέπει να μπαίνει το πράγμα. Δηλαδή, εγώ, εάν ήμουν κατά κάποιο τρόπο ιερέας ή οτιδήποτε, θα έλεγα, δεν είναι το ζήτημα της θείας κοινωνίας, βεβαίως είναι ένα μυστήριο για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αυτές τις απόψεις και δεν μπορεί κανένας αυτό να το αλλάξει. Αλλά από την άλλη μεριά, όταν είναι επικίνδυνο για τη ζωή του ποιμνίου που λέμε, ας πούμε, θα πρέπει λιγάκι εκεί πέρα να είμαστε προσεκτικοί. Έτσι, με αυτή την έννοια λέω. Δεν νομίζω ότι κανένας θέλει να καταργήσει την θεία κοινωνία ή όλο αυτό το πράγμα για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ιστορική ανάγκη να το έχουν, και το σέβομαι και το εκτιμώ και πρέπει να το σεβόμαστε και να το εκτιμούμε. Από την άλλη μεριά όμως, πρέπει κατά κάποιο τρόπο οι προϊστάμενοι αυτών η Εκκλησία να προσέξει να μην δημιουργηθούν προβλήματα αρρώστιας και οτιδήποτε μέσα από αυτό το φαινόμενο. Και έχω την εντύπωση, παρόλο δεν είμαι ειδικός επί του θέματος, ότι η Εκκλησία μας το αντιμετώπισε
Σωστά, οι περισσότεροι από ό,τι έχω, κοιτάω μια φορά και διαβάζω οτιδήποτε ας πούμε, και ότι δέχτηκε να κλείσουν οι εκκλησίες, να γίνουν, δηλαδή να μην γίνει αυτό το, ξέρετε, το μάζεμα όταν χρειαζόταν, όχι μόνο με τη Θεία Κοινωνία, αλλά γενικότερα αυτό το φαινόμενο. Δεν μπορώ να πω ότι είδα, υπήρχαν μεμονωμένες φωνές που μου φαινόταν περίεργες, αλλά δεν μπορώ να πω ότι αν... όσο έχω παρακολουθήσει, ότι βρήκα ότι δεν είδα μη σωστές συμπεριφορές, ας το πούμε έτσι. Ως θεωρητικός φυσικός πιστεύετε στην ελεύθερη βούληση? Βεβαίως πιστεύω. Κοιτάξτε, η ελεύθερη βούληση, και να σας πω, να σας δώσω και μια έτσι επιστημονική εξήγηση αν θέλετε. Όταν σας είπα προηγουμένως ότι το σύμπαν είναι μια τυχαία εμφάνιση, αυτό είναι που λέμε, είναι ένα αποτέλεσμα μιας λεγόμενης κβαντικής διακύμανσης, που με ακούτε συνέχεια να το λέω αυτό το πράγμα. Η έννοια της κβαντικής φυσικής, που είναι η φυσική στο μικρό κόσμο μας, έτσι, και αυτό το ξέρουμε πια, δεν είναι ζήτημα θεωριών, είναι ζήτημα πράξης. Αυτά τώρα που χρησιμοποιούμε εδώ, που με ακούτε και μιλάμε κτλ, όλα αυτά εδώ πέρα χρησιμοποιούν κβαντική φυσική, που σημαίνει αυτό το πράγμα ότι και βασικό στοιχείο, το raison d'être αν θέλετε της κβαντικής φυσικής, είναι η αρχή της αβεβαιότητας του Heidegger, που μας λέει ότι ότι υπάρχει μια πάντοτε πρέπει να μιλάμε στο μικρό κόσμο με πιθανότητες, έτσι, που σημαίνει, δηλαδή μπαίνει η έννοια του τυχαίου, και άρα λοιπόν ακόμα και στις αποφάσεις μας και τα λοιπά που συμβαίνουν, τότε και στις αυτές του μπαίνει η έννοια του τυχαίου, που σημαίνει αυτό το πράγμα ότι και ακόμα εκεί δεν μπορούν, και να μην είχατε προγραμματίσει σύμφωνα με την κλασική φυσική και να είμαι ένα, ξέρετε, προγραμματισμένο όν, επειδή η κβαντική φυσική δουλεύει στον μικρό κόσμο, εκεί μπαίνει η έννοια του τυχαίου. Άρα δηλαδή κατά κάποιο τρόπο υπάρχει μια σχέση με αυτό, με την ελεύθερη βούληση, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Σε τι εργάζεστε αυτές τις μέρες? Τώρα μου κάνετε μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Αυτές τις μέρες, μόλις τέλειωσαν πριν μερικές μέρες, τελειώσαμε με δύο μάλιστα Έλληνες. Ο ένας είναι ο Ιγνάτιος Αντωνιάδης, που είναι στην Σορβόνη και στην Βέρνη, και ο άλλο είναι ο Γιάννης ο Ρίζος, που είναι ο καθηγητής του Πανεπιστήμιου των Ιωαννίνων, είναι εξαιρετική συνάδελφη και φίλη μου. Τελειώσαμε μια εργασία που είχε ακριβώς αυτό το πράγμα, που νομίζω ότι για πρώτη φορά, και το λέω με όλη την σημασία της λέξης, κατορθώσαμε από τη θεωρία των υπερχορδών να βγάλουμε μια εργασία που να μπορούμε να δικαιολογούμε και την κοσμολογία που υπάρχει σήμερα, που έχει σχέση με την... αυτό που λέμε τη θεωρία του πληθωρισμού, αλλά και με τα στοιχειώδη σωμάτια. Δηλαδή, νομίζω είναι για πρώτη φορά, και βγήκε τώρα πριν μερικές μέρες, που βάζουμε μαζί και τα δύο, και την κοσμολογία και τα στοιχειώδη σωμάτια. Δηλαδή, πάμε από την αρχή μέχρι το ΣΕΝ, κατά κάποιο τρόπο, αν θέλετε, όλη αυτή την ιστορία. Και είμαστε πάρα πολύ, πώς το λένε, έτσι, excited, πώς, με αυτή την. Και αυτό, να σας πω και κάτι. Εδώ μπαίνει και ο κορονοϊός τώρα. Και να σας πω γιατί. Γιατί δουλέψαμε σκληρά, αλλά επειδή είμαστε και εγκλωβισμένοι, κατά κάποιο τρόπο δεν έχει ούτε να πάει να κάνεις το ένα, ούτε να πάει να κάνεις το άλλο, ούτε να δώσεις μια ομιλία εδώ και μια ομιλία εκεί και ξέρω εγώ και οτιδήποτε. Οπότε κάθεσαι και 6 ώρες και ασχολείσαι περισσότερο με αυτό το οποίο θέλεις, και πραγματικά τουλάχιστον σε μένα, νομίζω και στους συναδέλφους μου που σας ανέφερα, έπαιξε ρόλο ότι είμαστε εγκλωβισμένοι και ότι δεν κάναμε τίποτα άλλο, κάναμε αυτό μόνο. Έτσι. Οπότε υπάρχει κανένα καλό. Τι σας δίνει ελπίδα για το μέλλον? Κοιτάξτε, ελπίδα για το μέλλον είναι ότι πιστεύω ότι κάποια στιγμή η ανθρωπότητα θα καταλάβει ότι κάνουμε πάρα πολλά πράγματα λάθη, και νομίζω ότι είναι καιρός τώρα και πρέπει να έχουμε και τα χιλιάδες χρόνια που έχουν περάσει, και οι πόλεμοι που έχουμε περάσει, και οι καταστροφές που έχουν περάσει, και τα οικονομικά προβλήματα που έχουν περάσει, ούτως ώστε να βάλουμε μυαλό, να καταλάβουμε ότι είμαστε από εδώ μέχρι εκεί, τουλάχιστον προς το παρόν, με σχέση με αυτά που λέγαμε προηγουμένως, και έτσι να μπορέσουμε όλοι μαζί σαν κοινωνία, αδελφομένοι, να μπορέσουμε να
προχωρήσουμε και να κάνουμε καλύτερα την ανθρώπινη ζωή. Δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε και νομίζω ότι αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται συνέχεια είναι πάρα πολύ περίεργο και λίγο αν μπορεί να καθίσει ο καθένας κάτω και φιλοσοφήσει θα δούμε ότι δεν αξίζει τον κόπο και ότι καλύτερα να είμαστε ενωμένοι όλοι παρά να είμαστε χωρισμένοι σε δεν ξέρω πόσα στρατόπεδα. Για να κλείσουμε, τι σας λείπει περισσότερο? Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, τώρα με την τηλεόραση και δηλαδή με τα Netflix και το ένα και το άλλο και τα λοιπά, όλα αυτά, και με το διάβασμα γίνεται κάπως καλύτερη η κατάσταση. Αλλά την άλλη μεριά, ξέρετε, είναι αυτή η ελευθερία. Και να πω κάτι, εμένα η δουλειά μου σαν θεωρητικός φυσικός είμαι σε απομόνωση, εντάξει. Δηλαδή, και άμα δείτε τον περισσότερο καιρό, είμαι σε ένα κλίμα στο γραφείο και δουλεύω. Απ' την άλλη μεριά όμως ξέρω ότι άμα θέλω, έτσι, άμα θέλω τελειώνω τη δουλειά μου, ξέρω εγώ και τα λοιπά, πάω σε ένα πάκο και τρώω κάτι ή βλέπω ένα έργο ή πίνω ένα ποτό ή βλέπω ένα φίλο μου, μια φίλη μου, οτιδήποτε είναι, έτσι γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό λείπει λίγο, δηλαδή αυτή η ελευθερία, να, τώρα αυτό που λέμε η ελεύθερη βούληση, ας πούμε, να κάνω αυτό που μπορούσα να κάνω, ας πούμε, αυτό λείπει λιγάκι. Αλλά πρέπει να κάνουμε υπομονή και να βρούμε διεξόδους που να μας ευχαριστούν. Εντάξει, εγώ έχω την τρέλα με τη θεωρητική φυσική, άλλος μπορεί να έχει την τρέλα να ζωγραφίζει, άλλος να κάνει οτιδήποτε. Έτσι. Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μπορούμε για να μην πάθουμε ψυχολογικά προβλήματα. Έτσι, γιατί είναι δύσκολο αυτή η κατάσταση. Τι συμβουλή θα δίνατε σε ένα νέο σήμερα? Η συμβουλή που θα έδινα είναι καταρχάς να μπορέσει να καταλάβει την εποχή του, να καταλάβει ότι είναι μια καταπληκτική, απίστευτη εποχή. Τώρα σας μιλάει κάποιος που όταν ήταν στο δημοτικό είχαμε το αβάκιο, έτσι, δηλαδή μετράγαμε με το έτσι και μιλάμε τώρα που έχουμε φτάσει, εντάξει. Άρα ζούμε λοιπόν σε μια απίστευτη εποχή προχωρημένη, να μπορέσει να αφουγκραστεί και να καταλάβει τα πραγματικά μηνύματα αυτής της εποχής και να δει τι θέλει να κάνει με το μυαλό του, δεν λέμε με την καρδιά, γιατί η καρδιά είναι λάθος, να δει με το μυαλό του τι θέλει να κάνει και να τραβήξει το δρόμο του, αλλά άμα βρει αυτό που θέλει να κάνει, να μην γυρίσει πίσω. Δηλαδή, οι δυσκολίες είναι πολλές, αλλά το τέλος του δρόμου είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, είναι και το ταξίδι μαζί, αλλά και είναι και αυτή που φτάνει κανένας. Αλλά, άρα η συμβουλή που δίνω είναι να σκέφτεται ο καθένας ο νέος και η νέα ότι είναι μοναδική στον κόσμο, ο καθένας μας είναι μοναδικός, έτσι. Αυτό είναι από τότε που υπάρχει ο άνθρωπος, ο καθένας μας είναι μοναδικός, κανένας δεν είναι ίδιος με τον άλλον, άρα να τραβήξει το δρόμο του και να μπορέσει να φτιάξει, να αφήσουμε κάτι πίσω. Τελευταία ερώτηση. Και να ζήσουμε και τη ζωή τους, έτσι, λέγοντας όλα αυτά, να ζήσουμε και τη ζωή τους και να ζήσουμε τα νιάτα τους. Ισχύει, αν και αυτή την περίοδο είναι λίγο δύσκολο να το κάνουμε στο μέγιστο βαθμό. Ναι. Τι σας έχει... Δεν αναφέρομαι σε κρυφά πάρτι, έτσι. Τι σας έχει διδάξει η ζωή? Η ζωή μου είχε διδάξει ότι πρέπει να είσαι υπομονετικός και επίσης να μην παίρνεις τίποτα για δεδομένο. Και επίσης οι πίκρες είναι εδώ, οι ατυχίες είναι εδώ. Ξαφνικά, δηλαδή μπορεί να είσαι στο ζενίθ και να πέσεις κάτω. Δεν εννοώ επαγγελματικά, λέω γενικά να σου τύχει κάτι και να σε χτυπήσει κάτω σαν το χταπόδι που λέμε. Αλλά αυτό είναι η ζωή, ότι πρέπει να μας... Εμένα με έχει διδάξει τουλάχιστον να είμαι έτοιμος για οτιδήποτε και επίσης η διαφορά των ανθρώπων είναι πώς αντιμετωπίζουν τις κρίσεις. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να έχουμε μια σωστή αντιμετώπιση κρίσης. Γιατί οι κρίσεις πάντοτε δεν λείπουν. Θυμάμαι, μου έλεγε ο πατέρας μου, που πολύ μικρός, επειδή με έβλεπε ένα λιγάκι έτσι νευρικός με τελειότητα και τι θέλω να κάνω, πολύ μικρός, και μου λέγει, παιδί μου, να σου πω κάτι. Επειδή σε βλέπω έτσι συνέχεια και ασχολείσαι με το τέλειο και το ένα και το άλλο, να θυμάσαι κάτι, ότι προβλήματα θα έχεις σε όλη σου τη ζωή. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις ποτέ προβλήματα. Η διαφορά τώρα ενός έξυπνου ανθρώπου με ενός μη έξυπνου ανθρώπου είναι ότι ο έξυπνος άνθρωπος βρίσκει λύση για τα προβλήματά του. Κύριε Νανόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνέντευξη. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Και εγώ, κύριε Πανταζόπουλε, όπως πάντοτε, χάρηκα πάρα πολύ αυτά που συζητήσαμε μαζί. Να είστε καλά. Εύχομαι κάθε καλό.
Ευχαριστώ πολύ. Ήταν το podcast της LIFO, άκου την επιστήμη. Μαζί μας ήταν ο θεωρητικός φυσικός και ακαδημαϊκός Δημήτρης Νανόπουλος σε μια συζήτηση για τη νέα πραγματικότητα, τον μετάνθρωπο, τον επικισμό σε νέους πλανήτες, αλλά και τη σημασία της επιστήμης σήμερα. Είναι τα podcast της LIFO.